Κατηγορία καλύτερη γυναίκα, adult. Οι υποψήφιες είναι Μελίνα Ασλανίδου, Άννα Βύση, Κέτι Γαρμπή, Νατάσα Θεοδωρίδου, Πάολα, Έλενα Παπαρίζου. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Και επειδή είμαι μόνη στη σκηνή, θέλω να σας ακούσω. Νιώθω λίγη μοναξιά. Περνάμε καλά? Λοιπόν, θέλω να είστε ο εαυτός σας. Θέλω να είστε ο εαυτός σας και όχι αυτός που θέλουν οι άλλοι. Αυτό έλεγε και ο Νίτσε. Ο καθένας μας διαφορετικός και όλοι μαζί γιορτάζουμε. We celebrate together. Και η νικήτρια του βραβείου καλύτερη γυναίκα adult. Για να δούμε. Έλενα Παπαρίζου! Θα με συγχωρέσετε γιατί ξέχασα το βραβείο, Έλενα. Πάνω στη σύγχυσή μου δεν έφερα το βραβείο. Κάποιος θα μου φέρει το βραβείο, λοιπόν, από την παραγωγή. Να μας ακούσουμε φυσικά. Αν είσαι εσύ το βραβείο, εσύ να πάρω εσένα κατευθείαν μαζί μου. Να σε βάλω πιπελό στο σπίτι μου τόσο όμορφη που είσαι σήμερα. Καλησπέρα σε όλους σας, τι κάνετε? Καταρχάς, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σήμερα εδώ στα Super Awards. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι μια υπέροχη βραδιά. Είμαι τόσο χαρούμενη που είμαι πάνω μαζί με τους φίλους μου και περνάμε παρέα. Νιώθω με τον παλμό εδώ μαζί σας. Τώρα ήρθαν τα δύσκολα, ξέρεις, που δεν πρέπει να ξεχάσεις και κανέναν. Αλλά νομίζω ότι αυτούς που πρέπει πρώτα να ευχαριστήσω είναι όλους εσάς. Το κυπριακό κοινό που με ψήφισε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για μένα, γιατί ουσιαστικά πάντα την αξία, όχι ότι όλοι οι καλλιτέχνες έχουμε αξία, αλλά τη βράβευση τη δίνει πάντα όταν ψηφίζει ο κόσμος και όταν χειροκροτεί ο κόσμος, γι' αυτό νιώθω τόσο ευγνώμων για όλο αυτό. Αλλά για να υπάρχω κι εγώ δισκογραφικά και να κάνω αυτό που αγαπάω, υπάρχει μια φανταστική εταιρεία, η Minos EMI Universal. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ πραγματικά. Και εμείς ευχαριστούμε. Με συγχωρείτε. Καλησπέρα, Κύπρο. Λοιπόν, η παραγωγή θα μου φέρει και εμένα αυτό το βραβείο να το δώσω στην Έλενα. Καλησπέρα και από μένα, Κύπρο. Να, ούτε να το είναι μόνη της. Γεια σου, Λένα μου. Καλησπέρα, Κύπρο. Νίκος Παραγιωτίδης, έτσι, ο πρώτος συνεργάτης της Έλενας από τους Αντίκ. Τι κάνεις, κορίτσι μου? Θέλω ένα θερμό χειροκρότημα, είναι μοναδική στιγμή. Δεν θέλω κλάματα, δεν θέλω κλάματα. Δικό σου είναι, Έλενα. Μεγάλη συγκίνηση, αξίζουν ένα τεράστιο πραγματικά χειροκρότημα. Πιο δυνατό, ρε παιδιά. Κλαίει το κορίτσι, να ακούσω. Αυτό δικό σου είναι, Έλενα. Αχ, τώρα θέλω κάτι να πω. Παναγία μου. Ξεκινήσαμε πριν 20 χρόνια μαζί με τον Νίκο. Ήμουνα μόνο 17 χρονών. Αλλά όμως, αν δεν υπήρχε και ο Νίκος, το οποίο επειδή ήμουνα πολύ μικρή, το οποίο μου στάθηκε τόσο πολύ και οι γονείς μου είχαν τέτοια εμπιστοσύνη στο να είμαστε μαζί, Νίκο μου, σ' αγαπώ και χαίρομαι τόσο πολύ για τη φετινή συναυλία που θα κάνουμε. Πιο πολύ. Πόσο όμορφο να λες αγαπώς. Τεράστια συγκίνηση της Έλληνας. Θέλω ακόμη ένα χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Περίμενε. Για πες. Ξέρω από όπα. Παλιά μωρή ήταν αυτά. Γιατί, έλαφο, το ξέρεις. Να σου κάνω δεύτερες θέλω. Δεύτερες να με κάνεις. Να σου κάνω δεύτερες. Θυμάστε πώς ξεκινήσαν οι Αντίκ? Μέσα από τα ξεμπλέκα μαλλιά σου. Δεν θυμάστε. Έλα, πόσο ρεφρέν. Η ματιά σου. Λες πως αποφασίσες να φύγεις. Θες το παρελθόν να αποφύγεις. Όμως τα σου.
λίγο στάσου. Γύρνα πίσω και μην κοιτάς μπροστά σου. Στάσου. Λίγο. Δεν θυμάστε. Πάμε. Όπα, 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 όπα. Σ' αγαπώ κι ας πίσω. Όπα, όπα, όπα. Αυτά είναι, παιδιά, αυτά είναι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, 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 όχι. Ευχαριστούμε. Δεν πάτε πουθενά αν δεν ακούσουμε το A Good Die For You. Έχετε τρελαθεί. Τι είναι αυτά που τραγουδάτε τόση ώρα. Κάθομαι πίσω, λέω τι κάνουνε τώρα. Τι κλαις τώρα εσύ. Έλα ρε φρέν, έλα γρήγορα. Να ακούσουμε τη χιτάρα. Λέει το κορίτσι μας. Ένα, δύο, τρία. Cause I would die for you. Look into my eyes and see it's true. Really I could never lie to you. Just to make you see that no one else could ever love you like the way I do. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Υπέροχη, υπέροχη και οι δύο. Σας αγαπάμε πολύ, εντάξει. Μόλις τώρα ζήσαμε, το καταλάβατε, ένα reunion από τους Antique. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι. Ξέρω, το έχει ανακοινώσει νομίζω η Έλενα και ο Νίκος, ότι θα έχουν μια πολύ ωραία συναυλία στη Σουηδία. Ελπίζω γρήγορα να γίνει αυτό και στην Κύπρο μας. Λοιπόν, εντάξει. Φοβερό αυτό που ζήσαμε. Επίσης, έχω να σας πω, την ώρα που άρχισε να κλαίει η Έλενα και ήμουν πίσω, ακούω να λένε από την ομάδα, το μακιγιάζ! Πώς θα τη φτιάξουμε τώρα! Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη. 20 χρόνια από τους Antique. Φοβερό. 20 χρόνια. Όπου, όντως ήταν πάρα πολύ μικρή και οι δύο. Η Έλενα, θυμάμαι, πήγαινε σχολείο τότε.